Τον απολογισμό του πρώτου έτους της θητείας της νέας διοίκησης παρουσίασαν ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφη, η πρόεδρος του Εμπλεκτικού Κέντρου Ελένη Ακονίδου και ο ειδικός συνεργάτης για θέματα πολιτισμού Χρήστος Παπαδόπουλος. Την ίδια ώρα ετοιμάζουν σειρά εκδηλώσεων ευχόμενοι όλα να κυλήσουν ομαλά και να διεξαχθούν αυτές, καθώς όλα καθορίζονται από τον αριθμό των κρουσμάτων του κορονοϊού αλλά και τα μέτρα που μπορεί να αυστηροποιηθούν το επόμενο διάστημα. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων ρωτήθηκε για αυτό το σενάριο και υπερασπίστηκε την πολιτική σχεδιασμού του, καθώς όπως είπε, δεν μπορούμε να μείνουμε κλεισμένοι στα σπίτια μας για μεγάλο διάστημα. Στο μεταξύ, υπογράμμισε ότι στόχος του σχεδιασμού του πνευματικού κέντρου είναι η δημιουργία πολιτιστικών θεσμών με ποιότητα και ταυτότητα. Αναφέρθηκε σε συνεργασίες με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, αλλά και με πρεσβείες ξένων χωρών, που όπως είπε, ενδυναμώνουν την εξωστρέφεια. Έκανε εκτενή αναφορά στις εκδηλώσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Προσεκτικά μπορούμε να συνεχίσουμε την ιδιότυπη κανονικότητα στην οποία ζούμε και να μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε τη ζωή μας, διότι όλα τούτα τα πράγματα είναι κομμάτια, είναι τμήματα της ζωής μας. Δεν είναι δυνατόν να μείνουμε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια. Αυτό είναι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στο πνευματικό κέντρο. Βλέπετε ότι βγάλαμε δίμηνο πρόγραμμα. Κανονικά θα έπρεπε να είχαμε βγάλει πρόγραμμα μέχρι τα Χριστούγεννα, τετράμινο πρόγραμμα, αλλά το δίμηνο, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι όλα μπορούν να αλλάξουν και να προσαρμοστούν. Το Σεπτέμβριο προσπαθήσαμε όλες οι εκδηλώσεις, βλέπετε και ο καιρός ακόμα βοηθάει, να είναι σε υπαίθριους χώρους. Αυτό διευκολύνει κάπως τα πράγματα. Πιστεύω ότι αν τηρήσουμε τους σαν πολίτες, σαν δημότες, αλλά και σαν πολίτες της χώρας, τους υγειονομικούς κανόνες, τα ολοένα και εντυνόμενα αυστηρότερα μέτρα, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου φαίνεται ότι και εντοπίζεται πια το πρόβλημα, καθώς και ο τουρισμός μειώνεται, θα μπορέσουμε σιγά σιγά να επανέλθουμε σε μια ιδιότυπη κανονικότητα. Η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κυρία Ελένη Ακονίδου, παρουσίασε το πρόγραμμα για το επόμενο δίμηνο, το οποίο περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις και ένα διήμερο εκδηλώσεων σε συνεργασία με την πρεσβεία της Σλοβακίας. Στο πλαίσιο των συνεργασιών με πρεσβείες και μορφωτικά ιδρύματα ξένων χωρών, το Πνευματικό Κέντρο και η πρεσβεία της Σλοβακίας θα συνδιοργανώσουν ένα διήμερο εκδηλώσεων στο πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, το οποίο περιλαμβάνει φεστιβάλ μπύρας, προβολή της ταινίας Εύα Νόβα του Μάρκο Σκόπ και έκθεση Ταπισερή. Πρόκειται, ως είναι γνωστό, για μια ακόμη μεταβατική περίοδο για όλους τους πολίτες, όπου οι εξελίξεις τρέχουν και η καθημερινότητα είναι, η κάθε μέρα είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Έτσι λοιπόν και το Πνευματικό Κέντρο καλείται να διοργανώσει πολλαπλές εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό, σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, τη στιγμή που η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζεται. Έτσι, η διοίκηση της επιχείρησης θα ήθελε για το λόγο αυτό να ενημερώσει τους πολίτες ότι σε όλες τις εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου ακολουθούνται αυστηρά όλα τα υγειονομικά μέτρα, όπως αυτά κάθε φορά αναπροσαρμόζονται και ισχύουν, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες, κοινό, καλλιτέχνες, εργαζόμενοι και συνεργάτες, να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Τέλος, ο ειδικός συνεργάτης για θέματα πολιτισμού, Χρήστος Παπαδόπουλος, έκανε απολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που ανέκυψαν, το Πνευματικό Κέντρο πέτυχε το στόχο του, διοργανώνοντας, όπως είπε, ένα πλήθος εκδηλώσεων που αγκαλιάστηκαν από το κοινό. Ήταν μια δύσκολη χρονιά και περίεργη χρονιά, αλλά νομίζω ότι το Πνευματικό Κέντρο κατόρθωσε τον αρχικό του στόχο να τον πετύχει 100%. Ένα στόχο ο οποίο ήταν να εκπροσωπηθούν οι περισσότερες των τεχνών, να υπάρξει το τοπικό ταλέντο μέσα και να βρει διόδους έκφρασης μέσα από το Πνευματικό Κέντρο, ενώ ταυτόχρονα να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει γνωριμία του κοινού με διαφορετικούς λαούς, διαφορετικούς πολιτισμούς.